Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, Δευτέρα 22 Μαΐου 2023 και στο σημερινό βίντεο θα δούμε το φοβερό μη επανδρωμένο αερόχημα Talos 2 της ελληνικής εταιρείας SAS Technology που παρουσιάστηκε στην έκθεση DeFEA 2023. Η SAS Technology αποτελεί τη γατρική της εταιρείας Spirit World Group με ειδίκευση στα μη επανδρωμένα συστήματα από τον Ιούλιο του 2020. Το σκεπτικό πίσω από τη δημιουργία της SAS Technology ήταν η συνειδητοποίηση των συνεχώς αυξανόμενων δυνατοτήτων και δυναμικών στην παγκόσμια και εγχώρια αγορά για μη επανδρωμένα συστήματα και τις εφαρμογές τους, τα οποία φτάνουν σχεδόν σε κάθε πτυχή της σύγχρονης βιομηχανίας και του εμπορίου. Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη ανταγωνιστικών και καινοτόμων μη επανδρωμένων συστημάτων, εστιάζοντας κυρίως σε αεροναυτικές εφαρμογές. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν την τιμητική του συνέκθεση DeFEA 2023 και δεν απουσίαζαν οι ελληνικές προτάσεις για το οπλοστάσιο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ένα από τα εντυπωσιακά εκθέματα της ελληνικής εταιρείας SAS Technology ήταν το μη επανδρωμένο σύστημα Talos 2, το οποίο βρίσκεται ακόμα στην φάση της ανάπτυξης με στόχο να γίνει η πρώτη πτήση φέτος. Το Talos 2 είναι ένα μη επανδρωμένο σύστημα μεσαίου υψόμετρου και μεγάλης αντοχής. Μπορεί να βρίσκεται σε πτήση για πάνω από 20 ώρες, ενώ το ωφέλιμο φορτίο εκτιμάται σε κάπου 60 κιλά. Το Talos 2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιθετικές επιχειρήσεις ή και για επιχειρήσεις πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης. Είναι ένα δικινητήριο αεροσκάφος που μπορεί να φέρει για οπλικό φορτίο ρουκέτες 70 χιλιοστών, οι οποίες τοποθετούνται είτε σε διπλό φορέα είτε ως αιχμή. Η αιχμή είναι ένα φωνικό μη επανδρωμένο αερόχημα της SAS Technology, το οποίο θα αναλύσουμε περισσότερο σε επόμενο βίντεο. Στην αμυντική έκθεση το Talos 2 επιδείχθηκε και με τις δύο εκδοχές, διαθέτοντας και διπλό εκτοξευτή FZ602 της Θαλής Βελγίου για ρουκέτες κάθε τύπου στο συγκεκριμένο διαμέτρημα. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο πυργίσκος με την κάμερα στο ρίχος, οι κινητήρες και λοιπά εξαρτήματα μπορούν να προέρχονται από πληθώρα κατασκευαστών ανάλογα τις απαιτήσεις του πελάτη. Σύμφωνα με την Huffington Post και τις δηλώσεις του κυρίου Φώτη Καμπιώτη, αντιπροέδρου και γενικού διευθυντή της SAS Technology, η ελληνική εταιρεία έχει κατασκευάσει ήδη 3 πρωτότυπα και τα έχει πετάξει. Έχει καταλήξει σε μια ενιαία σχεδίαση όπου τα φτερά αφαιρούνται, το τάλος μπαίνει σε ένα κοντέινερ, μεταφέρεται οπουδήποτε, βγαίνει από το κοντέινερ, συναρμολογείται μέσα σε 10 λεπτά και απογειώνεται από οποιαδήποτε επίπεδη επιφάνεια, ακόμα και από χωράφι. Το Talos 2 έχει 20 ώρες αυτονομία και μπορεί να αποτελέσει τον ιδανικό φύλακα για τα νησιά μας που δεν έχουν καν αεροδρόμιο. Όσον αφορά το κόστος της κάθε μονάδας, ο κύριος Καμπιώτης αναφέρει πως είναι πολύ πιο φθηνό από αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη δηλαδή που αγοράζουμε αυτή τη στιγμή σε ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Αν φυσικά σας άρεσε το βίντεο και ενδιαφέρεστε για θέματα τεχνολογίας και γεωπολιτικών, επισκεφτείτε το κανάλι μου, ρίξτε μια ματιά στο περιεχόμενο που ανεβάζω, κάντε εγγραφή, πατήστε μου αρέσει, σχολιάστε με τις απόψεις σας ακόμη και αν διαφωνείτε και βοηθήστε με τη συμμετοχή σας ώστε να γίνω ακόμα καλύτερος.